Χαλδάρη, η ομάδα μας Ολυμπιακός πήρε μια πάρα πολύ καλή νίκη και κρίσιμη θα λέγαμε εδώ μέσα στο γήπεδο του Βενέτη επί του Διαγόρα Διορυμπέων. Πέστε μας κάτι γι' αυτό. Όντως πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη που προήλθε, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό. Τα παιδιά ήταν πολύ συγκεντρωμένα και προσπάθησαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να εκτελέσουν αυτά που είπαμε. Πρέπει να πω ότι το μάτς ήταν, ο βαθμός δυσκολίας ήταν πάρα πολύ μεγάλος, δεδομένου του αντιπάλου και την εμπειρία που έχουν, την εμπειρία και την ικανότητα που έχουν οι παίκτες του. Αυτό ανεβάζει τη δυσκολία, όπως είπα, του μάτς και δίνει και περισσότερη, πώς να το πω, αξία στη νίκη μας, στη νίκη αυτή. Συγχαρητήρια για την νίκη καταρχικά. Όπως είπατε και εσείς, ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας και αμφίροπος, ειδικά και στα τελευταία λεπτά. Είδατε κάποιες περαιτέρω αδυναμίες ενδεχομένως που είχε η ομάδα μας με ένα τέτοιο αντίπαλο. Και πώς θα τα διορθώσετε όλα αυτά? Σίγουρα είδαμε αδυναμίες. Είδαμε τον αντίπαλο ότι αρκετές φορές μας τιμώρησε σε φάσεις που είχαμε τονίσει. Αλλά είναι γεγονός ότι, όπως είπα και πριν, η εμπειρία και η ικανότητα των συγκεκριμένων παιχτών. Εντάξει, δεν μπορεί να του σταματήσει σε όλες τις φάσεις. Έτσι. Είναι ικανοί παίκτες, το έχουν αποδείξει πολλά χρόνια τώρα. Παρ' όλα αυτά, κάποια πράγματα που είδαμε τα κρατάμε για να τα βελτιώσουμε. Coach, η ομάδα μας Ολυμπιακός νομίζω είναι το πέμπτο παιχνίδι αίτητο. Στο δεύτερο γύρο θα δώσει δύο δύσκολα παιχνίδια, θα λέγαμε, όχι μόνο, με το Μεσολόγιο και με το Διαγόρα. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να μείνει αίτητος μέχρι το τέλος, γιατί ανεβαίνει? Δεν μπορούμε να πάμε μακριά, ούτε μπορούμε να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τα πλάνα μας για το επόμενο παιχνίδι της Τετάρτης. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Έχουμε μαζί μας τον Καράπουλα, ένα παίκτη που διακρίθηκε πάρα πολύ με την ομάδα του Διαγόρα. Μπορεί η ομάδα σου να παίξει πάρα πολύ καλά σήμερα, αλλά δεν πήρε την νίκη. Υπάρχει και ατυχία, δεν είναι? Εντάξει, σίγουρα. Βάλανε μεγάλα σουτ. Εκεί που τους στάναμε ή περνούσαμε με ένα πόντο, πάντα είχαν τη λύση. Αυτή είναι μια κακή ήττα για μας, γιατί είναι μέσα στην έδρα μας, θα μας ακολουθάει, θα φανεί στη συνέχεια. Σε ένα σημείο στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα σας έκανε 12-0. Το 54-43 το μετέθεσε σε 56-54 και έδειξε λοιπόν ότι μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα, να πάρει τη νίκη. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό, δεν έγινε αυτό που έγινε με το Μεσολόγιο. Ναι, για ακόμη ένα παιχνίδι να αποφανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο γύρο να ανακαλύψουμε αυτή την κέλα που κάναμε και θα δείξει. Η ομάδα σας δίνει διπλό αγώνα, έτσι. Αύριο είναι και η κλήρωση για το κύπελο στα γραφεία της ΕΟΠ. Είσαστε μέσα στην τετράδα, στο Final Four. Διπλά παιχνίδια, κούραση. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει κούραση. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Θα παλέψουμε στη συνέχεια για το καλύτερο. Ωραία, λοιπόν, και εμείς έχουμε ό,τι καλύτερο στο Διαγόρα. Ευχαριστούμε πολύ. Θεωρώ, σήμερα η ομάδα του Ολυμπιακού έπαιξε υπέροχα εδώ στο Διαγόρα Διορυμπέων. Δίνεται μια σημαντική νίκη έτσι για τη συνέχεια. Πες μας κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι. Απέναντι ότι ίσως την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος μαζί με τον Χαρίλαο. Με πολύ καλούς παίχτες, έμπειρους. Εμείς ήμασταν, όπως είπα, προετοιμασμένοι. Κάναμε καλή προπόνηση όλη τη βδομάδα και ήρθαμε εδώ, κάναμε το παιχνίδι μας και πήραμε μια πολύ καλή νίκη. Πάντως με δικό σου τρίποντο στο τέλος, νομίζω, έτσι. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα τι βάζει το τελευταίο τρίποντο. Έτυχε να ήμουν εγώ. Ευχαριστώ την ομάδα που με πιστεύετε και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει μέχρι το τέλος να μείνει αίτητος? Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει τη μεγαλύτερη, πιστεύω, και πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα. Δυστυχώς με όλα αυτά που έχουν γίνει, η ομάδα ξεκίνησε με το μείον 6. Αλλά όπως είπα, η ομάδα δουλεύει σε πολύ επαγγελματικά επίπεδα και μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά. Ευελπιστώ στο μέλλον να είναι ακόμα καλύτερη συνέχεια. Και εμείς, για να πούμε κάτι θετικό, όλα όμως είναι ανοιχτά πλέον μετά από αυτή τη νίκη του Ολυμπιακού. Σίγουρα, η νίκη αυτή όλη τη βδομάδα λέγαμε ότι είναι νίκη που θα μας αλλάξει τα δεδομένα μα την κάνουμε. Ευτυχώς για μας, ήμασταν πάρα πολύ καλοί σήμερα, σκληροί, κάναμε την ομάδα την νίκη και συνεχίζουμε παρακάτω. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Το πιστεύει, η ομάδα στο Ολυμπιακός πήρε μια πάρα πολύ καλή νίκη, έτσι. Παίξετε υπέροχα όλοι σας. Πες μας κάτι για το. Συγχαρητήρια στους αντιπάλους, παίξανε πολύ καλά. Συγχαρητήρια στους
δικό μου παίκτη, δική μου ομάδα. Είδα ένα πολύ καλό παιχνίδι, πολύ δύσκολο, καταφέραμε να κερδίσουμε. Σήμερα εσύ έπαιξες πάρα πολύ καλά στο τέλος, έβαλες στα ποτήρια 2-3 τρίποντα χρήσιμα, έκανες και μια ωραία προσπάθεια και τελικά πήρε την νίκη, έτσι, ζόρικα. Ναι, εντάξει, αυτό κάθε φορά ήταν κάποιος άλλος από την ομάδα. Να ρωτήσω μια κάτι τελευταίο, ίσως να είναι και αλήθεια. Βρέθηκε κάποιος μάνατζερ από την Αμερική εδώ στο γήπεδο σήμερα να σε δει. Νομίζω ότι είναι αλήθεια. Εντάξει, δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Όπως κάθε φορά παίζω 100%. Μήπως είναι όμως και κίνητρο αυτό για σένα, για να δείξεις τις καλές σου ικανότητες. Είναι σίγουρα, αλλά όπως είπα, κάθε παιχνίδι παίζω το ίδιο. Πιστεύεις ότι ένα από το όνειρό σου είναι να βρεθείς στην Αμερική κάποια στιγμή στο NBA. Ναι, εννοείται. Ωραία, σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερα. Ευχαριστώ. Κολοβέρο, αν και ο μικρότερος της ηλικίας, μαζί με τον Νικολαίδη, παίξετε πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Σήμερα κέρδισε, δίκαιο θα λέγαμε, τον Διαγόρα, ένα ντέρμπι. Πιστεύω όλη την εβδομάδα κάναμε προπονήσεις, βλέπαμε βίντεο τους αντιπάλους και καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα στη συνέχεια? Πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας να διεκδικήσουμε όλα τα παιχνίδια, ναι. Για τους στόχους του Ολυμπιακού θα σας ρωτήσω κι εγώ, αν έχετε θέσει κάποιους στόχους. Εντάξει, στην ουσία να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και να κοιτάμε το επόμενο. Τώρα παίζουμε πάλι την Τετάρτη, δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, οπότε πάμε να κερδίσουμε αυτό. Σημαίνει κάτι για εσένα και τους συμπαίκτες σου ότι πήρατε μια μεγάλη νίκη σε μια δύσκολη έδρα και με ένα δύσκολο αντίπαλο? Ναι, σίγουρα. Γνωρίζαμε κιόλας ότι τα παιδιά, οι αντίπαλοι έχουν φτάσει και στο κύπελο, στην Τετράδα. Ξέραμε πόσο καλή ομάδα είναι, αλλά αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερη τη νίκη. Να σε καλά, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μαζί μας έχουμε τον Νικολαίδη και τον Τσάμι, δύο παιδιά που αγωνίζονται και στο φοιτητικό του Ολυμπιακού. Αλλά σήμερα η ομάδα μας, ο Ολυμπιακός, πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη εδώ, μέσα στο γήπεδο του Βενέτη, επί του Διαγόρα. Θέλετε να μας πείτε κάτι? Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, τη θέλαμε πολύ. Δουλέψαμε σκληρά όλη την εβδομάδα για να προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το ματς. Ξέραμε από την αρχή ότι το ματς είναι δύσκολο, αλλά παίξαμε πάρα πολύ καλά 40 λεπτά και καταφέραμε και κερδίσαμε το ματς. Βγάλαμε τον καλύτερό μας εαυτό, δώσαμε το 100% του εαυτού μας και πιστεύω μας δικαίωσε το αποτέλεσμα αυτό. Τίποτα άλλο. Σου άρεσε κάποιο συμπαίκτη σου ιδιαίτερα σήμερα? Όλοι, μ' άρεσαν πάρα πολύ όλοι οι συμπαίκτες μου. Ήταν και ομαδικοί και πραγματικά αυτό που ας πούμε μπορούν να κάνουν το κάνανε. Το καλύτερό τους δηλαδή. Σήμερα, Νικολαίδη, πήρατε πραγματικά μια δύσκολη νίκη, αλλά είναι και κρίσιμη. Πολύ κρίσιμη. Γιατί έχετε δώσει δύο παιχνίδια τουλάχιστον έξω, έτσι, όπως με δυνατές ομάδες, όπως το Μεσολόγιο και ο Διαγόρας. Στο ένα χάσατε μέσα, στο άλλο κερδίσατε, αλλά τις έχετε και στην έδρα σας στο δεύτερο γύρο. Και από εκεί και μετά, πιστεύω ότι μπορεί η ομάδα να βγει μέχρι το τέλος ITT. Εντάξει, θα δούμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι για να πούμε ITT. Πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμα για να καταφέρουμε το αίτητο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Εντάξει, θα δείξει. Κοιτάμε τώρα το επόμενο μάτς με το Ναύπλιο. Το λέμε αυτό γιατί η ομάδα μας, ο Ολυμπιακός, βλέπουμε να σιγά σιγά να δένει, να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή, να παίζει καλύτερα, να παίζει και όλοι καλύτερα δηλαδή. Φυσικά, αγώνα με τον αγώνα και κάθε φορά θα δίνουμε το 100%, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σε προσωπικό επίπεδο, τι περιμένεις? Σε προσωπικό επίπεδο, κάθε μέρα με τον προπόνηση να γινόμαστε όλο και καλύτεροι και όσο μπορούμε να βοηθάμε την ομάδα για να κερδίζει. Αυτό πάνω απ' όλα. Αυτό πραγματικά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.